Πάμε κατευθείαν στον κύριο Άγγελο Δανιήλ, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων της ΕΠΟ, ο οποίος, ο κύριος Δανιήλ, θα μας βοηθήσει. Από χθες σας είπα ότι αρκετές φορές θα ενοχλήσουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους, όλα αυτά τα στελέχη της Ομοσπονδίας, και να γίνουμε σοφότεροι εν ώψη του τελικού, αλλά να μας πούν και τι ακριβώς. Να μην βγάζουμε πράγματα από το μυαλό μας, κύριε Δανιήλ. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Αληθώς Ανέστη, χρόνια πολλά. Να μην παίρνω εγώ δηλαδή το μικρόφωνο και λέω ό,τι μου κατεβεί στο κεφάλι, ή μην παίρνω το πληκτρολόγιο και γράφω ασυναρτησίες, ας πούμε, να μιλάτε εσείς που είστε αυτοί που πρέπει να μιλούν. Και εμείς από την πλευρά μας εννοείται ότι είμαστε πολύ νωρίς ακόμα, είμαστε στην αρχή, ας πούμε, του διοργάνωσης τελικού. 20 μερούλες, 20 μερούλες έχει. Το ξέρω ότι έχει 20 μέρες. Δεν συμβαίνει όμως ότι Τετάρτη βράδυ και γνωρίσαμε το ζευγάρι. Το ζευγάρι. Από σήμερα άρχισε ουσιαστικά ο σχεδιασμός για αυτά. Πείτε μου που μπορώ να σας βοηθήσω, τι μπορώ να σας πω. Ναι, μέχρι αυτή τη στιγμή. Έτσι. Αυτή τη στιγμή που εγώ αρχίζω και διαβάζω πολλά, πιστεύω ότι θα ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Ναι, αυτό θέλω. Ουσιαστικά εσείς δώσατε την πάσα στον εαυτό σας για να σκοράρετε. Οπότε συνεχίστε εσείς. Μπράβο, να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Γιατί εγώ αρχίζω και διαβάζω και ακούω πολλά. Όσον αφορά το βασικό ερώτημα που ακούω και αισθάνομαι κι εγώ είναι τον κόσμο. Η υπόθεση της Ομοσπονδίας είναι ξεκάθαρη. Νομίζω ότι θέλουμε να παιχτεί το λιγότερο με όσο το περισσότερο δυνατό κόσμο. Αλλά όπως καταλαβαίνετε, αυτό εξαρτάται από την αστυνομία. Η πρότασή μας είναι ξεκάθαρα να τηρηθούν όλα τα πρωτόκολλα, είτε αυτά είναι υγιεινής, είτε αυτά είναι ασφάλειας και βίας, που είναι βασικό θέμα. Έτσι. Για να μπορέσουμε να έχουμε ένα τελικό, θεωρώ, επειδή έχουμε και πλέον και 3 χρόνια να κάνουμε τελικό με κόσμο, ναι. 3 ή 4. Η πρόθεση όμως Ομοσπονδίας είναι ξεκάθαρο να έχει κόσμο, όσο τον περισσότερο κόσμο μπορεί. Αυτό αλλά γιατί. Πάντα ξέρετε ότι αυτό εξαρτάται από την αστυνομία μου κατά πόσο μπορεί να παρέχει την ασφάλεια σου. Κύριε Δανιήλ, επειδή μίλησα χθες με τον κύριο Νίκα, νιώθω ότι έχετε την ανάγκη εσείς τα στελέχη της Ομοσπονδίας να το βγάλετε αυτό προς τα έξω. Γιατί σας έχει κατηγορήσει κανένας ότι δεν θέλετε κόσμο στο τελικό? Αυτό εισπράττω, αυτό καταλαβαίνω. Και εσείς το είπατε τώρα 2 φορές. Κοιτάξτε να δείτε, αυτό που αισθάνεται ο καθένας. Γιατί όλοι βλέπουμε τι γίνεται στα άλλα κράτη. Θέλουμε ένα τελικό ο οποίος να μπορεί να είναι φάμιλος, θεωρώ, είναι η γιορτή του ποδοσφαίρου. Ναι. Όπως καταλαβαίνετε, το να μπορούμε να κάνουμε ένα τελικό με 5.000 κόσμο. Δεν είναι το ίδιο να κάνουμε ένα τελικό με 50.000 κόσμο, με 40.000 κόσμο, με 30.000 κόσμο. Καταλάβατε τι εννοώ. Δεν είναι το άγχος να βγει. Θέλουμε, και πιστεύω σαν οι άνθρωποι, να βγει προς τα έξω. Πρέπει ο τελικός αυτή τη στιγμή να είναι πραγματικά τελικός. Και να μην είναι ζώνες ασφάλειας, ζώνη από εδώ και τα καθίσματα, μεγάλη χώρη κοινή. Αυτό είναι το θέμα. Δεν το συζητάω ότι αυτό που είπατε δεν υφίσταται. Δεν το συζητάμε. Το θέμα είναι ότι κάθε φορά θέλουμε αυτό το πράγμα, αν μπορεί, και αν γίνεται, και αν μπορεί. Γιατί κακά τα ψέματα, είμαστε ένας λαός που είμαστε πολύ οξύθυπος, θα το πω έτσι, πείστε το όπως θέλετε. Ναι. Γιατί κάνει κακό σε ένα τελικό. Περιορίζει δηλαδή μια γιορτή ποδοσφαίρου. Γιατί σκάτα ψέματα. Η γιορτή του ποδοσφαίρου πάντα είναι αν μπορεί να έχει ένα γήπεδο γεμάτο. Έτσι είναι, ξεκινάει μια γιορτή. Το δικό μου το ρεπορτάζ λέει ότι την Τρίτη θα υπάρχει συνάντηση μεταξύ Ομοσπονδίας και ΟΑΚΑ και την Τετάρτη θα γίνει Τετάρτη-Πέμπτη θα γίνει συνάντηση μεταξύ Ομοσπονδίας και αστυνομίας. Σίγουρα αυτές τις 2 μέρες θα έχουν κλείσει όλα τα ραντεβού αυτά, όλες αυτές τις συναντήσεις που πρέπει να γίνουν και με τις ομάδες και με την αστυνομία και με το ΟΑΚΑ, με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς που πρέπει να γίνουν συναντήσεις, να ξεκαθαριστεί αυτό που λέμε τώρα. Ναι. Αυτά τα νούμερα που έχουν βγει με το που σφύριξε ο διαιτητής του αγώνα στο Καραϊσκάκης και βγήκε το ζευγάρι, άρχισαν να βγαίνουν και νούμερα. Θέλουμε, θα γίνουμε τελικός με 40.000 κόσμο, με 50.000 κόσμο, με 150.000 κόσμο. Δεν μπορώ να το πω εγώ. Το νούμερο αυτό πώς βγαίνει, ας πούμε, από πού? Ότι θα δώσουμε από 20 στον ΠΑΟΚ και στον Παναθηναϊκό και γεια σας, ας πούμε, έτσι που βγαίνουν χοντρικά τα νούμερα, ας πούμε. Και λέμε εντάξει, θα γίνω τελικός. Δεν είναι τόσο απλό που το λέτε. Κατά το πούμε, υπάρχει ένα νόμος τελευταίος που ψηφίστηκε από το κράτος. Ναι. Για να μην δίνουν εισιτήρια σε οργανωμένους, να δοθούν όλα αυτά. Δεν είναι αυθαίρετο έτσι όπως το λέμε. Α, δηλαδή. 30, 40, 50. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει ένας νόμος αυτή τη στιγμή που ισχύει. Πώς θα γίνει η διανομή, πώς. Αλήθεια, λέτε. Αλήθεια, λέτε, έχετε δίκιο. Υπάρχει ένας νόμος, δεν πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας αυτό το νόμο. Ναι.
Να μην πάνε τα εισιτήρια σε οργανωμένους. Που δεν έχουν διαρκείας, από ό,τι ξέρω. Ναι. Που δεν έχουν διαρκείας. Αυτό είναι ένας νόμος του κράτους. Αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη. Πρέπει να γι' αυτό σας λέω, είναι πολύ νωρίς να μιλάμε. Για τώρα όλα αυτά που κάνουμε είναι υποθέσεις, θεωρώ, το οποίο και κακώς μπαίνουν σε αυτά, γιατί μπορεί να τα ακούσει κάποιος να του. Όχι, αυτό που λέτε, αυτό που είπατε και δεν το έχει αναφέρει κανείς μέχρι τώρα, είναι το δεδομένο της περίπτωσης, της υπόθεσης. Ότι υπάρχει ένας νόμος του κράτους. Βέβαια, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας νόμος του κράτους και πρέπει να σεβαστούμε τους νόμους του κράτους. Πρέπει να σεβαστούμε τους νόμους για τη βία, για ό,τι αυτό έχει ψηφιστεί, πρέπει να σεβαστούμε όλα. Και αυτοί ισχύουν, όχι επειδή τελείωσε, ας πούμε, θα πάμε στον τελικό. Για τον τελικό υπάρχει εξαίρεση. Δεν υπάρχει εξαίρεση. Γι' αυτό λέω. Μην μπαίνουμε και μην υποκαταβάλουμε, και γι' αυτό ήθελα λίγο να ξεκαθαρίσουμε λίγο τα πράγματα. Είναι νωρίς, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι νωρίς να λέμε, προσπαθούμε όλοι να καταλαβαίνω και το εσάς ότι ενδιαφέρει η είδηση το πόσο κόσμος, τι κόσμος. Ναι, όλα αυτά όμως, αν δεν τελειώσει, εντάξει, θα κύριε Δανιήλ, όλα αυτά τα πράγματα, τα νομικά, είναι και νομικά θέματα. Είναι, ναι, και θέματα ασφάλειας, είναι και θέματα αστυνομίας. Ακριβώς για αυτό. Για να μπορέσουμε να πάμε σε αυτό. Γι' αυτό είπα στο ξεκίνημα της εκπομπής, χωρίς να ξέρω τι θα. Εγώ στο ξεκίνημα είπα ότι η πρόθεσή μας είναι να μπορούμε να πάμε όσο πιο ψηλά μπορούμε. Γιατί? Γιατί πρέπει να βάλουμε το ποδόσφαιρο κάποια στιγμή. Γιατί καλώς κακώς όλα αυτά που συζητάμε έχουμε απ' έξω το ποδόσφαιρο. Γιατί το ποδόσφαιρο και η γιορτή του ποδοσφαίρου που είναι το κλείσιμο της αγωνιστικής χρονιάς ουσιαστικά, ο τελικός του κυπέλλου Ελλάδας, αυτή είναι και αυτό που πρέπει να σεβαστούμε και πρέπει να το κάνουμε όσο πιο μπορούμε να γιορτή. Ναι. Και κοιτάξτε αυτό που είπατε, γι' αυτό, είπα στο. Αυτά έχει κάποια πράγματα. Κακώς τα συζητάμε όμως. Φανταστείτε στην σημερινή εποχή. Όχι, καλώς. Αυτό πήγα να σας πω, κύριε Δανιήλ. Αυτό πήγα να σας πω τώρα. Ότι καλώς το συζητάμε, γιατί αυτό που αναφέρατε με τον νόμο του κράτους, με τα εισιτήρια στους οργανωμένους και αυτά, δεν το ήξερα. Όχι, δεν το είχα στο μυαλό μου, το είχα ξεχάσει εγώ. Γι' αυτό και πρέπει να μιλάτε εσείς, καταλάβατε. Τώρα, εγώ μιλάω για τα εισιτήρια, λέω το ωραίο, το περιτύλιγμα και τα λοιπά, το λουλούδι, το όμορφο, αλλά το σημαντικό το είπατε εσείς στην κουβέντα. Ότι κοιτάξτε, έχουμε και ένα νόμο εδώ πέρα που μας δεσμεύει σε κάποια πράγματα. Τι, πώς θα γίνει? Θα δώσουμε, εντάξει, εύκολο να πούμε 20.000 εισιτήρια στον καθένα, αλλά κάτσε, πώς θα μείναστούν αυτά. Δεν είναι αυτό, παιδιά, το τελευταίο είναι αυτό, το πώς θα γίνει. Ας ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Να φτάσουμε στον αριθμό που θα μας επιτραπεί και πού θα συμφωνήσουμε την αστυνομία. Να φτάσουμε τώρα η διαδικασία πώς θα γίνει αυτή η ανομία των εισιτηρίων και μετά θα μπούμε στην ουσία, πιστεύω. Είναι θέματα που πρέπει να λήξουν την επόμενη εβδομάδα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Αυτά πρέπει να λήξουν για να μπορέσουμε να μιλήσουμε. Γι' αυτό έχετε και τα ραντεβού. Κύριε Δανιήλ, σας ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό και λέμε ότι αυτή τη στιγμή μη λέμε πολλά πράγματα. Εντάξει, υποθετικά που καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Ουσιαστικά όμως είναι πράγματα που πρέπει να ξεπεραστούν. Πρέπει να σεβαστούμε πρώτα νόμους, να σεβαστούμε το θέμα που δυστυχώς για το ελληνικό ποδόσφαιρο, το λέω δυστυχώς, είναι η βία που πρέπει. Σε μια γιορτή πρέπει να μειώσουμε από την πλευρά μας όσο μπορούμε την περίπτωση αυτή και δυστυχώς μετά να μιλήσουμε για αυτό. Ναι, γιατί δεν είναι. Δεν είναι μόνο. Δεν είναι ομάδες μόνο από την Αθήνα και μία από τη Θεσσαλονίκη πρέπει να κάνουν 50. Δηλαδή, όποιος και αν είναι αριθμός πρέπει να κάνουν και 500 χιλιόμετρα. Έτσι είναι, είναι και αυτό όλο μέσα στο πρόγραμμα. Πέρα από την διοργάνωση αυτή καθ' αυτή. Πρέπει, ναι, αλλά πρέπει να έχουμε ακριβώς τις συνθήκες από όλες τις απόψεις νομικές. Ό,τι μπαίνει το τραπέζι με κουβέντα για να μπορούμε να πούμε μετά. Οτιδήποτε. Κύριε Δανιήλ, σας ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση. Μας κάνατε σοφότερος, όπως μου αρέσει να λέω. Σας ευχαριστώ και εγώ. Καλό τριήμερο σε όλους. Να είστε και καλά. Τα ξαναλέμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πολύ.